Σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η άγρυπνη ετοιμότητα. Είναι η ατσάλινη ενότητα. Είναι η όρημη αποφασιστικότητα. Σε ένα ακόμη βήμα για την κλιμάκωση της έντασης προχώρησε η Άγκυρα μετά τις νέες εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν για τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και την απειλή ότι η Άγκυρα θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Απάντηση στο νέο επιθετικό κρεσέντο των Τούρκων έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την τελετή για την ένταξη της νέας πυραυλακά του Βλαχάκο στον Στόλο. Ακόμα μία φορά. Τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτούν οι λαοί μας και είναι λάθος, μεγάλο λάθος, κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την κοινή τους νόμη ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν. Gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. Birleşmiş Milletler'e son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim. Sonra bize şunu söylemesinler. Yani siz bizi haberdar etmediniz. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor. Ve görüşmeden de kaçıyor. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας μεταξύ άλλων αποφάσισε «Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας». Τη δική του απάντηση έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντά της υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο κάζους μπέλι. Η Ελλάδα δεν προβάλλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Θα υπερασπιστεί όμως τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της εφόσον παραστεί η ανάγκη». Πράγματι η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας και για την ακεραιότητα της χώρας όσον αφορά τη θηριώδη επεκτατική αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και ιδιαίτερα του Ερντογάν. Ναι, συνεχίζεται από τις 3,5 ώρα, από τις 4,5 ώρα που ξεκίνησε η σύσκεψη, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία με αποκλειστικό θέμα την Ελλάδα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε, τι μπορούμε να περιμένουμε. Παρακολουθούμε συνεχώς αυτό τον ρητορικό παροξισμό από την τουρκική πλευρά σε επίπεδο ιστερίας, νομίζω πια, που έχει προφανή στόχο να μας κάνει να απολέσουμε και την ψυχραιμία μας, αλλά να αναθεωρήσουμε και τη στρατηγική μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Η χώρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ούτε τρομοκρατείται, ούτε πανικοβάλλεται. Η στρατηγική μας είναι σταθερή. Διευρύνουμε την απήχηση των απόψεών μας. Αποδομούμε τα επιχειρήματα και τις ανυπόστατες κατηγορίες και τις ανακρίβειες της απέναντι πλευράς. Διευρύνουμε την επιδραστική μας ισχύ και ταυτόχρονα μεριμνούμε έτσι ώστε να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μάλιστα, απαντήσεις στον Ερντογάν έδωσε και εκπρόσωπος τύπου του State Department, Ned Price. Specific governments regarding any deployment of their own defense equipment, that is not something for us to speak to. The sovereignty, the territorial integrity of all countries should be respected. Greece's sovereignty over these islands is not in question, but we call on all countries, including our allies, to respect territorial integrity and sovereignty and to avoid actions that could inflame tensions. Τέλος, μηνύματα ετοιμότητας και ισχύος έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά και ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού Στυλιανός Πετράκης κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας της πυραυλακά του υποπλοίαρχος Βλαχάκος. Η υπενσύγχρονη αυτή μονάδα κρούσης είναι η 7η αυτού του τύπου που παραλαμβάνει το πολεμικό ναυτικό και αποτελεί έναν ακόμα πολλαπλασιαστή ισχύος στη μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια υψηλής αξίας προσθήκη στη δυνατότητα του στόλου μας να προβάλλει την ναυτική ισχύ της χώρας μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις προκλήσεις απαντούμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και σας διαβεβαιώ πως σε κάθε περίπτωση τα πλοία μας και τα άξια πληρώματά τους πιστά στις αξίες και τις παραδόσεις του πολεμικού ναυτικού είναι πάντα έτοιμα να εκπληρώσουν στο ακέραιο την αποστολή τους.